κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι σήμερα η κίνηση στις εθνικές οδούς. Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκεται όλη η δύναμη της τροχέας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποφυγή προβλημάτων. Ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος βρίσκεται στα διόδια της Ελευσίνας για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλό μεσημέρι, Σοφία, από τα διόδια της Ελευσίνας. Ναι, είναι αυξημένη η κίνηση αυτή τη στιγμή, με τους οδηγούς των οχημάτων να χρειάζονται περίπου 5 με 10 λεπτά για να περάσουν τα διόδια, καθώς επαναλαμβάνω έχει αυξηθεί αρκετά η κίνηση. Να σου πω ότι παρουσιάζεται ανάσχεση της κυκλοφορίας και μετά τα διόδια, και για περίπου 4 με 5 χιλιόμετρα θα καθυστερήσουν οι οδηγοί. Μετά το 30 χιλιόμετρο κάπως γίνεται καλύτερη, πιο ταχύτερη η κυκλοφορία των οχημάτων. Την ίδια στιγμή, όπως σωστά είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας, που έχει να κάνει με την αστυνόμευση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, με αυξημένη αστυνομική παρουσία σε πολλά μέρη, όπως είναι είσοδοι και έξοδοι αστικών κέντρων, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομική σταθμή κτλ., όπου υπάρχει μεγάλη κινητικότητα πολιτών. Ενώ σύμφωνα και με τις υποδείξεις της τροχέας, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί κατά την οδήγηση, να έχουμε κάνει έλεγχο στο όχημα, να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση και όχι κουρασμένοι, να μην οδηγούμε επιθετικά, να τηρούμε βλαβικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να εφαρμόζουμε τις υποδείξεις των τροχονόμων, προκειμένου να έχουμε καλές διαδρομές και ασφαλείς διαδρομές για να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια. Να ευχηθούμε ένα καλό ταξίδι χωρίς προβλήματα. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους από νωρίς το πρωί γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν τα πλοία για νησιωτικούς προορισμούς. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου βρίσκεται εκεί και μας ενημερώνει. Στέλλα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα? Έχει ακόμη μέχρι και αυτή την ώρα, Σοφία, πολύ κόσμο. Παραμένουμε στο λιμάνι του Πειραιά, όπου ήδη από πολύ νωρίς το πρωί γίνεται το αδιαχώρητο. Τα πλοία αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%, καθότι αναχωρούν και οι τελευταίοι αδιούχοι του 15 Αυγούστου από την προβλήτα που θα δείτε πίσω μου με τη βοήθεια του Μάικ Αποστολάκη. Πρόκειται σε λίγα λεπτά να αναχωρήσει το πλοίο για την Αίγινα. Έχει ξεκινήσει η επιβίβαση τόσο των εκδρομέων όσο και των οχημάτων. Τους βλέπετε όλους εξοπλισμένους με όλα τα απαραίτητα για να αντέξουν τις υψηλές θερμοκρασίες την ώρα που ο υδράργυρος ήδη εδώ άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Φροντίζουν να φοράνε καπέλο και να έχουν στη διάθεσή τους μπουκαλάκια με νερό. Αναχωρούν λοιπόν με διάθεση για να απολαύσουν το υπόλοιπο των διακοπών τους, τόσο αυτοί που πρόκειται να μείνουν πολλές ημέρες, όπως μας λένε, στο νησί που θα πάνε, όσο και αυτοί που επέλεξαν τα νησιά του Αργοσαρονικού για μια μονοήμερη απόδραση, την ώρα που και το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων είναι αυξημένο σε σχέση με άλλες χρονιές. Κλείνοντας, Σοφία, να σου πω ότι μόνο από το λιμάνι του Πειραιά χθες την Παρασκευή αναχώρησαν 25 δρομολόγια από τις πύλες με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού 47, αυξημένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, από το Λαύριο 12 και από την Ραφίνα 13, ενώ το σύνολο των εκδρομέων που επιβιβάστηκε από όλα τα λιμάνια της Αττικής ανήλθε στους 49.526, την ώρα που τέτοιο υψηλό αριθμό επιβατών είχαμε να συναντήσουμε από το προηγούμενο Σάββατο, όταν και ταξίδεψαν συνολικά γύρω στους 55.000 εκδρομείς. Ένα όμορφο ταξίδι λοιπόν να έχουν και οι αδιούχοι που φεύγουν με πλοίο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στέλλα.